Πάμε τώρα και στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζεται το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είδηση της τελευταίας στιγμής, Σοφία. Ναι, Λίνα, στις 6 ώρα λοιπόν στο Δίο της Αθήνας θα ανακοινωθούν και οι 10 που υπολείπονται. Οι 10 υποψήφοι έχουν ήδη ανακοινωθεί οι 32. Όπως όλα δείχνουν, η έκπληξη της τελευταίας στιγμής είναι η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Φρέντι Μπελέρη. Θυμίζουμε όλο αυτόν τον καιρό ένα θρίλερ που εξελίσσεται για το αν τελικά θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος ο Δήμαρχος Χιμάρας σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Υπήρχαν διαφορετικές γνώμες μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για το αν τελικά θα πρέπει να είναι υποψήφιος ο Φρέντις Μπελέρης. Όπως όλα δείχνουν, ο Πρωθυπουργός καταλήγει στο να εντάξει στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας τον Φρέντι Μπελέρη. Αυτή είναι η βασική έκπληξη που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα ακούσουμε στις 6, ενώ θα πρέπει να σου πω ότι ένα ακόμα όνομα που κλείδωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι αυτό της Ελεονόρας Μελέτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Και συμπληρώνεται σιγά σιγά λοιπόν το παζλ των ευρωψηφοδελτίων.